Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μερικοί άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν άλλους τόσο εύκολα. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι υπάρχουν ψυχολογικά κόλπα που πάντα λειτουργούν. Στο σημερινό βίντεο θα εμβαθύνουμε στον κόσμο της σκοτεινής ψυχολογίας για να αποκαλύψουμε 11 κόλπα που μπορούν να επηρεάσουν τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε πώς λειτουργούν αυτές οι τακτικές και γιατί είναι τόσο αποτελεσματικές κύριο περιεχόμενο. Μέρο 1. Κατανόηση τη σκοτεινή ψυχολογία. Η σκοτεινή ψυχολογία περιλαμβάνει τη χρήση ψυχολογικών αρχών για να χειραγωγήσει κανεί του άλλου. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ενώ αυτέ οι τακτικέ μπορεί να είναι ισχυρέ, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηθικά. Η χειραγώγηση των ανθρώπων για επιβλαβή σκοπού μπορεί να έχει σοβαρέ συνέπειε. Μέρο 2. Τα 11 κόλπα τη σκοτεινή ψυχολογία. 1. Τεχνική του ποδιού στην πόρτα. Αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση ενό μικρού αιτήματο που είναι πιθανό να αποδεχτεί ένα άτομο, και στη συνέχεια ενό μεγαλύτερου αιτήματο. Η αρχική συμμόρφωση δημιουργεί αίσθηση δέσμευση. 2. Τεχνική τη πόρτα στο πρόσωπο. Ξεκινήστε με ένα παράλογα μεγάλο αίτημα που είναι πιθανό να απορριφθεί, και στη συνέχεια ακολουθήστε με ένα μικρότερο, πιο λογικό αίτημα. Αυτό κάνει το δεύτερο αίτημα να φαίνεται πιο αποδεκτό αρχή της σπανιότητας. Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να θέλουν κάτι που είναι σπάνιο ή περιορισμένη διαθεσιμότητα. Η ανάδειξη της αποκλειστικότητα μπορεί να ενισχύσει την επιθυμία και την επίγουσα ανάγκη. 4. Αρχή της αυθεντία. Οι άνθρωποι τείνουν να υπακούουν σε πρόσωπα εξουσία. Η παρουσίαση του εαυτού σα ω ειδικού ή η αναφορά σε έγκυρε πηγέ μπορεί να κάνει του άλλου πιο πιθανό να σα ακολουθήσουν. Πέντε, Φαινόμενο τη άβρα. Εάν κάποιο έχει θετική εντύπωση για εσά σε έναν τομέα, είναι πιθανό να σα αποδώσει και άλλε θετικέ ιδιότητε. Η εμφάνιση αυτοπεποίθηση και χαρίσματο μπορεί να ενισχύσει τη συνολική σα επιρροή. Κοινωνική απόδειξη. Οι άνθρωποι κοιτούν του άλλου για να καθορίσουν τι δικέ του ενέργειε. Η επίδειξη ότι άλλοι έχουν πάρει μια επιθυμητή ενέργεια μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερου ανθρώπου να ακολουθήσουν το ίδιο. Αρχή της ανταποδοτικότητας. Όταν κάποιος κάνει κάτι για εμάς, νιώθουμε την ανάγκη να το ανταποδώσουμε. Η προσφορά κάτι μικρού μπορεί να οδηγήσει στο να λάβετε κάτι μεγαλύτερο σε αντάλλαγμα. 8. Αρχή της αντίθεσης. Όταν δύο αντικείμενα παρουσιάζονται διαδοχικά, το δεύτερο φαίνεται πιο ακραίο. Η εμφάνιση μίας ανεπιθύμητης επιλογής πρώτα μπορεί να κάνει την επόμενη επιλογή να φαίνεται πιο ελκυστική. 1. Φαινόμενο της αγκύρωσης. Οι άνθρωποι βασίζονται πολύ στην πρώτη πληροφορία που λαμβάνουν, την άγκυρα, όταν παίρνουν αποφάσεις. Η θέσπιση μιας αρχικής υψηλής τιμής μπορεί να κάνει μια έκπτωση να φαίνεται πιο σημαντική. Τεχνική καθρέφτη και αντιστοίχηση. Η μίμηση της συμπεριφοράς και της γλώσσας του σώματος κάποιου μπορεί να δημιουργήσει αίσθηση οικειότητας και εμπιστοσύνης οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα και συνδεδεμένοι με αυτούς που φαίνονται παρόμοιοι με αυτούς. 11. Φαινόμενο της προετοιμασίας Η έκθεση σε ορισμένα ερεθίσματα μπορεί να επηρεάσει επακόλουθες σκέψεις και ενέργειες. Η χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή εικόνων μπορεί υποσυνείδητα να καθοδηγήσει τις αποφάσεις κάποιου. Επίλογος Και έτσι έχουμε 11 κόλπα σκοτεινής ψυχολογίας που πάντα λειτουργούν. Θυμηθείτε, αυτές οι τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και ηθικά. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, κάντε ένα like και εγγραφείτε για περισσότερο συναρπαστικό περιεχόμενο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.